Δημήτρη Καρύδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, κύριε Καρύδη, εχθές βγήκε ο κύριος Βενιζέλος, πήγε στην Ιπποκράτους, έκανε τις δηλώσεις που έγινε και μετά έγινε και η ζήμωση μεταξύ των στελεχών, η οποία κράτησε και πάρα πολύ. Είχαμε συνεχή επαφή και το τελευταίο ρεπορτάζ ήταν γύρω στις 1.30 με 2, όπου μίλησα με τους δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί γύρω και παρακολουθούσαν το ρεπορτάζ. Λοιπόν, θέλω να ξέρω το εξής. Διάβασα το πρωτοσέλιδο του Βήματος, το οποίο ξέρω το εσείς και στην Ιπποκράτους και αλλού το παρακολουθείτε, διότι θεωρείτε ότι είναι βαρόμετρο το πώς θα διαχειριστεί μια ιστορία ο ΔΟΛ. Και βλέπω ότι ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη το παίζει και λίγο το φόβητρο του ραγίσματος του γυαλιού και λίγο ότι τα πράγματα τσιτώνονται στα άκρα. Θέλει να εξακολουθήσει την αμφιβολία, να την διατηρήσει την αμφιβολία. Θέλω να σας πω και να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά. Αύριο Τετάρτη ο κύριος Βενιζέλος θα προσέλθει σε αυτήν την σύσκεψη με το κλίμα το οποίο υπήρχε χθες το βράδυ λίγο πριν μπουν μέσα στις 7.30 ή θα μπούμε σε μια διαδικασία, πώς να το πω, όπου ο καθένας θα προσπαθήσει να προκρίνει τα σημεία σύγκλησης και όχι να τα αποκλείσει. Που είναι διαφορά κλίματος. Αυτό εννοώ. Κοιτάξτε, ο κύριος Βενιζέλος εχθές και τις προηγούμενες μέρες άσκησε πολύ έντονη κριτική στη λειτουργία της κυβέρνησης. Το ξέρω. Μίλησε για ασέβεια και υποτίμηση των εταίρων από τον κύριο Σαμαρά. Ναι, το άκουσα με τα μεγάλη προσοχή. Και αυτό ήταν και το χθεσινό κλίμα εκεί. Είπε ότι επιτέλους δεν υπάρχει μονοκομματική κυβέρνηση. Ναι, ναι. Υπάρχει τρικομματική κυβέρνηση. Μα γι' αυτό και ο κύριο Σαμαράς έδωσε νέα σημεία, δεν έδωσε. Που πρέπει να κάνουν μεταρρυθμίσεις, που πρέπει να είναι αποτελεσματική, πρέπει να έχει ένα νέο σχέδιο για από εδώ και πέρα. Ναι, ναι. Εμείς το έχουμε πει, ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Ωραία, ωραία. Και όλα αυτά καλά. Σωστά όλα αυτά. Και αυτά μέλη αύριο, κύριε Γεωργιάδη, να κρυφθούν στην πράξη. Μια στιγμή. Ο κύριος Σαμαράς στην αρχή της συγκέντρωσης, της σύσκεψης, έδωσε 9 σημεία. Ναι, από έδωσε 9 σημεία, 6 για την ΕΡΤ και 3 για τα άλλα. Τα 3 τελευταία έμαθα από το ρεπορτάζ ότι δεν συζητήθηκαν επί της ουσίας. Σωστό είναι αυτό. Α, αλλά τα 3 τελευταία δείχνουν, τα 3 τελευταία όμως δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς πλέον είναι υποχρεωμένος να καταλάβει και να πάρει κάποια μηνύματα. Σωστό. Ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μα γι' αυτό έδωσε και τα 3 σημεία. Μέσα στα 3 σημεία λοιπόν είναι και ο ανασχηματισμός. Διαφωνίες των εταίρων και αυτός να προχωράει και να κάνει ό,τι θέλει. Ωραία. Κύριε Καρύδη, χθες εμφυλιάστηκε όταν άκουσα τον Βενιζέλο. Στην αρχή και όλα στις παρεμβασίες του. Να λέει ξαφνικά με μία αποστροφή πρακτικά τον ανασχηματισμό. Και λέω, πώς είναι δυνατόν στην παρέμβασή σου μετά από μία τέτοια κρίσιμη σύσκεψη να αναφέρεσαι έστω και πρακτικά στον ανασχηματισμό όταν πηγαίνεις για εκλογές? Θέλω να πω, δεν αναφέρεσαι σε ένα τέτοιο πράγμα όταν στο μυαλό σου είναι να τα σπάσει με το Σαμαρά και να πάμε για εκλογές. Όχι, αυτό θέλω Γεωργιά, να πω. Αναφέρεσαι... Να μου το εξηγήσετε λίγο. Όχι, εμείς δεν θέλαμε να τα σπάσουμε, ούτε θέλαμε εκλογές. Γιατί θεωρούμε ότι οι εκλογές ήταν μια τεράστια περιπέτεια για τη χώρα και ειδικά αυτή την περίοδο που είναι ζωντανή η μεγαλύτερη τουριστική μας βιομηχανία. Γιατί η χώρα έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να κρατηθεί στα πόδια της. Αλλά είπαμε ότι δεν τις φοβόμαστε από τη στιγμή που κάποιοι λειτουργούν εκβιαστικά, παίρνουν αντιδημοκρατικές αποφάσεις και λειτουργούν με αυταρχισμό. Και αυτή η αφορμή ήταν με το μαύρο στους δέχτες της ΕΡΤ, το πράγμα το οποίο και στην Ελλάδα δημιούργησε μια τεράστια αντίδραση από όλους τους πολίτες, αλλά και μας εξέθεσε στο εξωτερικό. Έχουμε δει τι γίνεται στο διεθνή τύπο και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, τις 10 μέρες. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Σαμαράς κατάλαβε εχθές ότι δεν μπορεί να πορεύεται έτσι όπως πορευόταν μέχρι σήμερα. Και όσον αφορά τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, η απόφαση που ήρθε χθες από το ΣΤΕ νομίζω ότι ήταν ένα μήνυμα ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να, και μια εντολή ταυτόχρονα, πρέπει να είναι ανοιχτή, πρέπει να φύγει το μαύρο από τις οθόνες της, ναι, αλλά δεν και πρέπει να ξαναλειτουργήσει τα προγράμματά της. Ναι, αλλά δεν καλείται τους εργαζόμενους. Ακούστε με λίγο. Από εκεί και πέρα, ναι, μεν το νομικό πρόσωπο δεν υπάρχει, αλλά όλα αυτά που είπα προηγούμενα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τους εργαζόμενους. Το σημείο κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι να υπάρξει νέος νόμος. Μπράβο. Νέος η Βουλή είναι το σημείο κλειδί. Έτσι, μπράβο. Νέος νόμος. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, ως συνταγματολόγος το κατάλαβε. Έκανα και ένα σχόλιο κακεντρεχές. Είναι νέος νόμος. Έχει πολλά χρόνια να πάει στο αμφιθέατρο, αλλά το πιάσε αυτό. Και όλη του η παρέμβαση χθες ήταν Βουλή. Ο κύριος Κουβέλης λιγότερο.
ήταν πιο πολιτικός. Ο κύριος Βενιζέλος αυτό το βράδυ ήταν περισσότερο συνταγματολόγος. Αυτό που έχει ιδιαίτερη αξία, κύριε Γεωργιάδη, είναι να σταματήσουν κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίζουν αυτή την αλαζονία και να, και να δημιουργούν ακόμα μια επόμενη κρίση. Κύριε Καλλίδη, τι προβλέπετε για αύριο? Εγώ προβλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς, που πήρε πίσω τις προτάσεις του όσον αφορά τη δημόσια τηλεόραση, δεσμεύτηκε ότι αύριο θα έρθει με νέες προτάσεις. Εσείς πώς ερμηνεύετε την παρέμβαση του Τουρνάρα? Εμείς έχουμε ως πλαίσιο η παρέμβαση του Τουρνάρα ως προς το νομικό μέρος που αφορά την κατάργηση του νομικού προσώπου. Είναι αυτό που λέει η απόφαση του ΣΤΕ. Αλλά από εκεί και πέρα ο κύριος Τουρνάρας όμως είναι υποχρεωμένος ως αρμόδιος πλέον υπουργός από το ΣΤΕ να δώσει εντολή για επαναλειτουργία της ΕΤ. Της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης μάλλον. Διότι αυτό το πράγμα υπάρχει σήμερα ως ένα θεσμικό και ένας θεσμικός χώρος και ένας μηχανισμός. Δεν υπάρχει κανένα κανένα δημόσιο αγαθό ραδιοτηλεόρασης πλέον. Αυτό θα δημιουργηθεί. Κανένας διαχειριστής με καμιά διαδικασία δεν μπορεί να προσλαμβάνει, να απολύει ή να επιλέγει προσωπικό. Αυτά θα τα κάνει ο νέος νόμος μέσα από συζήτηση για την αναδιάρθρωση της ΕΡΤ ώστε να γίνει μια σύγχρονη και ανεξάρτητη τηλεόραση. Και εκεί πρέπει να πάνε τα πράγματα. Αυτό λέει η λογική. Ωραία. Και αυτό λένε οι σωστές πολιτικές αποφάσεις. Επειδή εχθές λοιπόν είδαμε ότι ένα μέρος της λογικής επιστρατεύθηκε. Διότι πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι είτε επένδυαν είτε προέβλεπαν ότι πάμε για ρήξη. Εχθές λοιπόν ένα μέρος της λογικής επιστρατεύθηκε. Το δεύτερο το οποίο εγώ παρατηρώ είναι ότι αυτή η απόφαση έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Στουρνάρα να έχει δίκιο, στον κύριο Βενιζέλο να έχει δίκιο και στον κύριο Κουβέλη να έχει δίκιο. Αυτό το οποίο επίσης παρατήρησα ήταν ότι μετά από τα πρώτα χαμόγελα ήρθε η μελαγχολία και η θλίψη στα πρόσωπα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Όχι, δεν είναι το δίκιο, ο καθένας έχει το δίκιο του. Πώς δεν είναι? Εδώ οι αποφάσεις είναι. Μου είπατε μόνο σας ότι ο κ. Στουρνάρας έχει δίκιο που λέει καταργείται η ΕΡΤ, γιατί ω προς το τέλος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ο κ. Στουρνάρας να δώσει εντολή να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Προφανώς λοιπόν κάτι θα έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, διότι άρα, δεν μπορεί να λειτουργήσει και εκτός νομικού πλαισίου. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του. Διάφορα είχαν, διάφορα είχαν στο μυαλό τους όλες τις προηγούμενες μέρες και όλα αυτά έπεσαν στο κενό. Αντί λοιπόν να δημιουργήσουν μια ακόμα κρίση, καλό θα είναι να επικρατήσει η λογική, να ληφθούν οι σωστές πολιτικές αποφάσεις για να φύγουμε από αυτή την κρίση και να πάμε στη δημιουργία. Μάλιστα. Λοιπόν, αρκετά κύριε Καλλίδη, ούτως ή άλλως κοντός ψαλμός, αλληλούια. Να είστε καλά. Γεια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.